Θα πάμε τώρα στο Μαρούσι, στον κύριο Κωστή Σιφάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Κριτών Αμαρουσίου, ο κρηταγενής Ζεύς, καθώς εκεί διοργανώθηκε ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι κατά κάποιο τρόπο στο Μαρούσι. Ευχήθηκαν οι κριτικοί και όχι μόνο καλό καλοκαίρι. Και βέβαια είναι εδώ οι φωτογραφίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από το γλέντι αυτό το υπαίθριο, θα μπορούσε κανείς να πει, με τους κριτικούς να ξεσηκώνουν μια ολόκληρη γειτονιά, μια ολόκληρη περιοχή. Ένα σύλλογος δραστήριος δηλώνει παρόν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εθνικές επετείους και ο Κωστής ο Σιφάκης, ο κύριος Σιφάκης, θα μας πει περισσότερα. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δικός μας άνθρωπος, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, με τιμά η προσφώνηση δικός σας άνθρωπος. Καλησπέρα και στους θεατές σας. Υποχρέωσή μας από 10 μέρες να επικοινωνούμε βέβαια και να μεταφέρουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις πολλές φορές με άρωμα φιλανθρωπίας. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε όμως από το γλέντι το οποίο διοργανώσατε. Ναι, με την ευκαιρία που τέλειωσε η φυσική χρονιά, στις 26 του Ιούνιου, Κυριακή ημέρα, πνευματάκι κατά τις 6 ώρα, κάναμε ένα γλέντι έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, ήμασταν 100-150 άτομα. Φάγαμε, ήπιαμε, είχαμε ζωντανή μουσική, ταλαιπωρήσαμε τους γείτονες για κάμποσες ώρες. Νομίζω δώσαμε μια πινελιά καλοκαιρινή, πολιτιστική, ζωντάνια στη γειτονιά μας. Η αλήθεια είναι πως όπου υπάρχουν κριτικοί, πείθουν και τους υπόλοιπους εκεί περιμετρικά τριγύρω να συμμετέχουν σε ό,τι γλέντι, σε όποιο γλέντι διοργανώνεται. Φαντάζομαι το Μαρούσι δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Άλλωστε γίνονται και μεγαλύτερα γλέντια. Αυτό ήταν ένα γλέντι πολύ μικρό, με πολύ περιορισμένο κόσμο που ήρθε. Φέτος δεν κάναμε μεγάλο γλέντι, γιορτή κλείδωνα ή καλοκαιρινό γλέντι, όπως και να το πούμε το ίδιο πράγμα είναι, που κάναμε κάθε άλλη χρονιά. Και γι' αυτό ετοιμάζουμε το Σεπτέμβρη μια καλή γιορτή, ένα καλό. Μια καλή γιορτή θα κάνουμε και ζωντανή σύνδεση πρώτα ο Θεός με την έναρξη της σεζόν εδώ να τα πούμε. Ωστόσο θα επαναφέρω αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, ότι είστε ένα δραστήριο σύλλογος, δραστήριοι άνθρωποι, δραστήρια μέλη με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βοήθεια που προσφέρατε εδώ στους δικούς μας ανθρώπους, στους κριτικούς, στους συμπατριώτες μας στο Αρκαλοχώρι. Αυτό αλήθεια είναι και είναι, βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τα δραστήρια μέλη, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Όντως, το Σεπτέμβριο μαζέψαμε υλικό μαζί με τη δράση Help, μια ομάδα εθελοντισμού. Μαζέψαμε υλικό, το στείλαμε στο Αλκαροχώρι. Ελπίζω να έπιασε τόπο και να ανακουφίστηκαν λίγο οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και το σημαντικό ίσως είναι ότι στις φωτογραφίες που βλέπουμε, πρόεδρε, συμμετέχουν και μικροί, και μεγάλοι και μικροί. Οπότε αυτό, τα μηνύματα που περνάτε, έχετε και στοχεύουν μάλλον στη νέα γενιά. Στοχεύουν σαφώς στη νέα γενιά, γιατί είναι το μέλλον των συλλόγων του πολιτισμού της Κρήτης. Όμως μην παραγνωρίζουμε τη συμμετοχή, τη βοήθεια και τη δράση των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Πιστεύω ότι καταφέρνουμε και κρατάμε μια καλή ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Το μήνυμα που στέλνετε εδώ στους κριτικούς μέσα από την εκπομπή μας, δεν ξέρω αν ετοιμάζετε και βαλίτσες για το νησί. Όχι ακόμα, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Το μήνυμα είναι ένα. Η Κρήτη είναι μία. Η Κρήτη είναι το σημείο αναφοράς μας. Και την έχουμε στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ανάσα μας. Με τον καλύτερο τρόπο κλείνουμε. Κύριε Σιφάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η πόρτα της εκπομπής παραμένει ανοιχτή, το γνωρίζετε. Με το καλό να τα πούμε και το Σεπτέμβριο εκεί στη μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε και να στηρίξουμε όπως μπορούμε κι εμείς.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλές εκπομπές. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να είστε. Και λίγο προσεκτική ακριβώς με την πανδημία. Ακριβώς. Προσοχή, προσοχή. Να είστε καλά.